εκτιμά την πορεία του, την παρουσία του, το ρόλο του με τον τρόπο που νομίζει. Και εγώ κάνω εκτιμήσεις και για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ και για το ρόλο όποιων άλλων κομμάτων. Χωρίς αυτό να σημαίνει. Θα κάνετε εκτιμήσεις μόνο για τον πολιτικό σας χώρο, για το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Απαγορεύεται να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, απαγορεύεται να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ. Αφήστε τα, γιατί στο ΠΑΣΟΚ σας έχει τελειώσει. Ένα είναι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ σας έχει τελειώσει. Αφήστε τα αυτά. Το 27% που φτάσατε είναι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει με πολύ σεβασμό απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λάθος έχετε, κύριε Κασί. Είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Πάλι ποτέ ψηφοφόροι, βεβαίως. Αλλά οι ψηφοφόροι δεν είναι δεμένοι με αλυσίδες. Μάλιστα. Μετακινούνται. Και από εκεί και πέρα. Εσείς έχετε την αντίληψη αυτή. Εμείς δεν την έχουμε την αντίληψη αυτή. Και από εκεί και πέρα, ουρά, εμείς δεν θέλουμε κανέναν. Ούτε ψάχνουμε για ουρές. Εμείς ψάχνουμε και θέλουμε ισότιμες συνεργασίες σε μια αντιμνημονιακή προοδευτική κατεύθυνση. Και σε αυτή δεν χωράει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μου απαντήσατε, κύριε Κασί. Οπωσδήποτε δεν χωράει το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κασί. Το ΠΑΣΟΚ αξίζει να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνω. Είναι συνέτερος με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνέτερος με τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται ο Σόιμπλε τώρα και ενώ εσείς λέτε αποκατάσταση των αδικιών, έρχεται ο Σόιμπλε και λέει ότι αν θέλετε να μείνετε στο ευρώ, πρέπει να συνεχίσετε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτός εννοεί μέτρα στο μυαλό του προφανώς, έτσι.